Συναδέλφες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε και συμμετέχουμε και εμείς από τους φοιτητικούς συλλόγους των Ιωαννίνων στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητικοί σύλλογοι των Ιωαννίνων όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξαν ξεκάθαρα την εναντίωσή τους στο νέο νόμο πλαίσιο. Αναπτύξαμε τη δραστηριότητά μας, κάνοντας ένα μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο, προχωρήσαμε σε κατάληψη της Βρετανίας και κορύφωση το μήνυμα που στείλαμε στις φοιτητικές εκλογές, κοκκινίζοντας τις κάλπες του Πανεπιστημίου για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μήνυμα ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην καταστολή, ενάντια στο νέο νόμο πλαίσιο. Ξεκαθαρίζουμε από αυτό το βήμα και από όπου σταθούμε και βρεθούμε ότι αυτός ο νόμος πλαίσιο που κάνει ακόμα περισσότερο εμπόρευμα τη μόρφωσή μας και βάζει μάνατζερ στα πανεπιστήμια που θα μας βλέπουν σαν πελάτες, ο νόμος πλαίσιο που θέλει να βάλει χέρι στους φοιτητικούς συλλόγους, ειδικότερα μετά το χαστούκι που έριξαν οι φοιτητές στην κυβέρνηση και στην παράταξή της στα πανεπιστήμια την Δάφνου του Φουκού στις φοιτητικές εκλογές, θα μείνει στα χαρτιά. Όπως έχουμε καταφέρει φοιτητικοί σύλλογοι εδώ και 2 χρόνια με το νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία που το έχουμε εμποδίσει, έτσι θα γίνει και τώρα. Οι φοιτητές έχουμε τη δύναμη και θα τα καταφέρουμε ξανά να τους εμποδίσουμε. Αυτοί είναι που βρίσκονται σε απόγνωση. Να περάσει μέσα στο κατακαλόκαιρο με κλειστά πανεπιστήμια ο νόμος πλαίσιο. Πάει για τακτική όλων των κυβερνήσεων. Εμείς είμαστε με τη γνώση, είμαστε με την επιστήμη, με τη δωρεάν πρόσβαση των φοιτητών σε όλα αυτά. Είμαστε με τα πτυχία με αξία που θα αποτελούν μοναδική προϋπόθεση για να βρούμε δουλειά. Ο κοινός αγώνας φοιτητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων στα πανεπιστήμια πανελλαδικά θα βάλει στον πάγο το αντιλαϊκό νόμο πλαίσιο. Καλούμε κάθε φοιτητή να δυναμώσει τη φωνή του και την πάλη του οργανωμένα μέσα από το φοιτητικό του σύλλογο, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Η μόρφωση δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, δικαίωμά μας είναι, μαγώνες κατακτιέται».